Mm. Mm. Και εγώ αμέσω θα σου κάνω. Mm. Mm. Γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Mm. Κάνε μου λιγάκι. Mm. Φίλοι μου! <laughs> Νομί. Είναι δύσκολη η δουλειά να βγούμε, καταλαβαίνεις. Μην ταράζεσαι, δεν, δεν θέλω ταραχές, okay. δεν θέλω ταραχές. Ίσως σε κανάλι χαρούμενο τώρα. Okay. Καλώς ήρθατε στη νέα σεζόν, στο νέο σπίτι. Βλέπετε Έλα, το... Το, μικρό σπίτι στο το μικρό σπίτι στο λιβάδι, γιατί η Green and Organic μας έχει ντύσει. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ ξεχωριστό καλεσμένο, εμένα. Ναι, γιατί το κανάλι συνεχίζει βάσο. Λοιπόν, μπορούσα. Ωραία. Στο σημερινό επεισόδιο είναι ένα πολύ ξεχωριστό επεισόδιο. Σας έχω πει κιόλας ότι είναι κάτι για το οποίο ήταν η αφορμή που ξεκινήσαμε το YouTube. ήταν η εναρκτήρια βολή μας, ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μας και χάρη σε αυτή την περίοδο αναγεννηθήκαμε από τις τάχτες μας. Πολύ πολύ ξεχωριστό επεισόδιο για έναν πολύ πολύ ξεχωριστό άνθρωπο που ήθελα πολύ να πάρω συνέντευξη γιατί θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο αντιμετώπιση που έχει γενικά στη ζωή, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπιση στο σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Μια και είναι μήνα για τον καρκίνο του μαστού! Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, έτσι δεν είναι. Ε, είναι ένα πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει και έχει ξεπεράσει η μητέρα μου. Βασιλική Γιώγα, καταπληκτικό καλεσμένο. Ευχαριστώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ, πάρα παιδί, πολύ. Πέδι, πέδι. Yeah. Μεγάλη και μεγάλη ηθοποιό. Το σανίδι ε, βελάζει ωριακά κάθε φορά που ανεβαίνει. Αποδέω. Γιατί δεν είσαι θεατράλε. Δεν είμαι εγώ. Δεν έχει παίξει εσύ έναι την έναι πεντάμορφη και το τέρα. Ναι, ναι, έκανα εγώ την πεντάμορφη μεγάλη επιτυχία. Ακριβώ. <laughs> Καταπληκτικό έργο. <laughs> να πάτε να το δείτε σε βίντεο. <laughs> <laughs> δεν παίζουμε τώρα. Καλώ όρισε στο κανάλι μα και στο σπίτι μου που... Καλό ρίζικο να είναι, Να είσαι καλά. καλά. <laughs> ε, όχι, όχι, όχι. Λίγο λοιπόν, <laughs> να τα <το> ξεχωρίζουμε <laughs> αυτά, <laughs> γιατί <laughs> η μαμά μου είναι και άνθρωπος που κάνει <laughs> κάτι για Γεια σας, ήρθα. Θα <laughs> ήθελα <laughs> να μας πεις δύο λόγια για εσένα. Ποια είσαι, τι ηλικία είσαι, αν θες. Πώς, πώς βιώνεις έτσι την καθημερινότητά σου και ύστερα να φτάσουμε στα υπόλοιπα που έχω να σε ρωτήσω. Ας ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό. Είμαι η μαμά σου. Ισχύει. Μπράβο. Ε, πολύ ναι. σοφό. Είναι ε, η μαμά μου. Γύρω τα τελευταία. Είναι 50 χρονών. Μαρία, Είμαι 50 χρονών. Και τα αγαπάμε, τα γιορτάζουμε. Φυσικά τα γιορτάζουμε. Έχουμε περάσει level. Περάσαμε τα 50 Πάμε okay. για άλλα 50. Ζώδιο, ζώδιο. Πλέον. Ε, λέω, ρε παιδιά, δεν θα άντεχα ένα παιδί υδροχό αν δεν ήμουν εγώ, λέω. Εσύ είχε, από όσο θυμάμαι, γιατί <laughs> 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 δεν ήταν τραυματική εμπειρία, μου να ε, είχε καρκίνο του μαστού. <laughs> ναι. Πότε. <laughs> λοιπόν. Ήταν διαγνώστηκα στο πρώτο τέτοιο, πώ το λέγανε, που κλείσανε. Αυτό. Καραντίνα. Στην πρώτη καραντίνα. Τη μέρα που πήρα τα το αποτελέσματα στο χέρι μου και επισκέφτηκα ογκολόγο, ήταν το βράδυ που βγήκε η αστυνομία και έκλεινε τα μαγαζιά. Ήξερε ότι και θα κλειστεί, και ενώ θα κλειστεί, δεν έχει την ευκαιρία λίγο κάπω να το αντιμετωπίσει. Γιατί αν θυμάμαι καλά. <laughs> τώρα κάνω ότι δεν ξέρω εγώ σε αυτό το βίντεο. <laughs> γιατί αν θυμάμαι καλά, ε, δεν μπορούσε και το να, να, το αντιμετωπίσει ιατρικά. Ναι, λόγω των καταστάσεων δεν μπορούσα να πάω σε κρατικό νοσοκομείο. Ε, καμία ιδιωτική κλινική δεν δέχονταν να με χειρουργήσει ε, αρχικά γιατί έπρεπε πρώτα να ξεκινήσω χημειοθεραπεία και μετά να κάνω χειρουργείο Όμω το να ξεκινήσω χημιοθεραπεία στην αρχή μια τέτοια περίοδου που δεν γνώριζαν καν τον ιό, οι γιατροί δεν το ρίσκαραν και λέγανε ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο. Χρόνο δεν μπορούσε να δοθεί γιατί ήταν ένα καρκίνο καλπάζουσα μορφή. Οπότε έπρεπε να πάρουν και οι γιατροί μια απόφαση για το τι θα κάνουν. Ε, τελικά αποφασίσανε να με χειρουργήσουν, αλλά να μην κάνω αμφωμαστεκτομή. Γιατί εγώ είχα γονεί. Θέλει να μα πει τι είναι η αμφωμαστεκτομή όμω. Ε, θέλω να σα πω ότι είναι αυτό που έκανε η συνάδελφο, η Αντζελίνα Ιτζολή. Γνωρίζοντα ότι έχει δύο. Γιατί? Για το συνάδελφο. Έχετε παίξει και οι δύο στο Μίση και Μίστερ Σμιθ. Τι έχει αυτή παραπάνω από μένα. Παιδιά λεφτά. Εγώ έχω παραπάνω από αυτήν να 50 κιλά. Έχει μεγαλύτερη πληθώρα ταλέντου. Γιατί εντάξει, δεν είναι και πολύ ταλαντούχα. Μόνο έτσι κάνει, ό,τι βαντεί. Ναι, παιδιά, τι κάνει. Έτσι. σου κάνει δύο πιστόλια, κάνει έτσι. Ναι, αλλά πάμε λίγο που είχε καρκίνο γιατί. Μα έλεγε τι είναι η αμφόμαστεκτομή. Ή αν φόμαστε εκτομή, είναι η αν ειναι η διαδικασια που κάνει να αφαιρέσει και του δύο μαστού και στη θέση του να του αντικαταστήσει με σιλικόνη. Και πλαστική, μιλάμε. μιλάμε. Δεν μπορούσαν ότι... να σου αφαιρέσουν ούτε αφαιρείς, το έργο που είχε. Ναι. Ωραία, ναι, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί Γιατί αυτοί φοβόταν ότι μπορεί να χρειαστεί αίμα και το αίμα δεσμεύοντα σε κρατικά νοσοκομεία εκείνο το διάστημα. Τα νοσοκομεία τα περισσότερα γίναν COVID, ναι. που σημαίνει ότι όλα τα χειρουργεία πήγαν μήνε μακριά. Εγώ δεν είχα περιθώριο όμω να περιμένω μήνε μακριά. Τότε αποφάσισαν οι γιατροί να μου κάνουν μερική μαστεκτομή, δηλαδή να αφαιρέσουν τον όγκο που υπήρχε, ώστε να μου δώσουν περιθώριο περισσότερο, να περάσει ένα μήνα, ένα και να ξεκινήσω χημειοθεραπείε φτάνοντα άνοιξη. Άρα, συνεπώ, τα βήματα ήταν αφαιρώ τον όγκο και ύστερα κάνω χημειοθεραπείε. Ναι, ενώ η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό έγινε μόνο στη δική μου περίπτωση, δηλαδή στου ανθρώπου που τότε νοσήσαμε, γιατί ήταν έτσι κατάσταση. Διαφορετικά, στο σημείο που υπάρχει ο όγκο, σου βάζουν ένα σειρματάκι. Κάνει τι χημιοθεραπείε, οι χημιοθεραπείε σκοτώνουν τον καρκινικό όγκο, δεν υπάρχει τίποτα και εσύ πα μετά κάνεις εξέταση, μόνο μια φορά στου τρει μήνε, στου έξι μήνε, στο σημείο που είναι το σχηματάκι. Και εκείνο μετά το παρακολουθεί κάθε χρόνο και βλέπει mm -hmm. σε τι κατάσταση είναι. Και συνεχίζει να έχει. Το ίδιο στήθο, συνεχίζει τη ζωή σου κανονικά. Yeah. Η επιστήμη έχει προχωρήσει και πλέον, εντάξει, διαγνώσκεσαι με καρκίνο του μαστού, δεν σημαίνει ότι θα αφαιρέσει το μαστό σου. Yeah. Ούτε θα αφαιρέσει yeah. μέρο του μαστού σου. Ο όγκο μικραίνει με τι μυοθεραπείε. Yeah. Ξέρει όμω σε ποιο σημείο είναι. Αυτό βοηθάει το συγκεκριμένο σειρματάκι. Να γνωρίζει ο γιατρό, κάνοντα την εξέταση, σε ποιο σημείο είναι. Και να ψάχνει εκεί να βρει αν ξαναναπτύχθηκαν καρκινικά κύτταρα. Αυτό μου είπανε. Yeah. Δεν το έχω κάνει, δεν το γνωρίζω, ξε, το ξέρω έτσι σαν. Yeah. Yeah. Ναι, ό,τι μου είπανε πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Εγώ αυτό τον όγκο τον είχα 21 χρόνια. Ήταν μια φλεγμονή, την οποία και άφησα και δεν την πείραξα, γιατί γνωρίζοντα ότι έχω γονίδιο και ότι κάποια στιγμή μπορεί να μου συμβεί. Είχε και η γιαγιά μου, να σημειώσω. Ναι, ότι πέθανε η μαμά μου από αυτό, πέθανε η αδερφή τη, ξέρω εγώ και όλο το σόι. Συνήθω πάει, πάνε τα καρκινικά κύτταρα στο σημείο που είναι πιο αδύναμο. Οπότε στο πίσω μέρο του μυαλού μου το είχα ότι κάποια στιγμή, αν μου συμβεί, Ελπίζω ότι θα μου συμβεί στο σημείο το αδύναμο και θα το βρω. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρόληψη, έτσι, και η ψηλάφιση, και αργότερα, όταν θα είστε σε αντίστοιχη ηλικία, να γίνεται η μαστογραφία. Ε, ε. Η πολύ γερή υπενθύμηση, γιατί πολλοί δεν τη κάνουν. όπως Όταν η λέτε ναι, εδώ. Όταν λες πρόληψη, δεν υπάρχει πρόληψη στο καρκίνο, υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εσύ να πηγαίνει, όλε δηλαδή, όλα τα κόλληση από πολύ μικρά. Πα στο γιατρό σου, κάνει το τεστ παπ, κάνει και μια ψηλάφη σε μαστού και έναν υπέρηχο. Γιατί αυτά φαίνονται στον υπέρηχο. Εμένα το δικό μου δεν φάνηκε στην α, μαστογραφία. Mm. Φάνηκε στον υπέρηχο. Γι' αυτό και αν το έχετε ειδικά, αν είναι γονιδιακό το ζήτημα, ε, πρέπει και από τώρα, δηλαδή με κάθε τεστ παπ, να λε και ε, στο γιατρό σου, κάνε μου και έναν υπέρηχο αντίστοιχα στο στήθο για να ξέρω τι μου συμβαίνει. Πέραν το όλε, πόσο φορά. μάλλον αν υπάρχει γονιδιακό ζήτημα. Μετά νομίζω από τα 35 και μετά η μαστογραφία. Από τα 40 και μετά, από τα 45 και μετά, ανάλογα. Εμένα ο γιατρό μου μου είχε πει ότι καλό είναι να κάνει μια γυναίκα από τα 45 και μετά. Οκ, okay, γιατί έχει καλή ενέργεια. Ναι, δεν χρειάζεται να φορτώνεσαι. Όταν όμω ψάχνεσαι, mm -hmm. όταν κάνει ψηλάφιση, όταν πα στο γιατρό και σου κάνει όλε τι υπόλοιπε εξετάσει και έχει αυτή τη σιγουριά. Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Αυτό πρέπει να το βρει γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα το βρει, τόσο Όσο πιο εύκολα το αντιμετωπίζει, κατα... το, το καταπολεμά. Υπάρχουν okay. τόσε θεραπείε, δεν είναι μόνο μία η χημειοθεραπεία. Αυτή ήταν για τη δική μου περίπτωση. Γιατί κάνοντα τη βιοψία γράφει ότι μπορώ να κάνω μόνο αυτή τη θεραπεία εγώ. Υπάρχουν mm -hmm. όμω άλλοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν μια νοσοθεραπεία. Δηλαδή να παίρνουν ένα χάπι και να μην κάνουν ποτέ τέτοια θεραπεία. Mm -hmm. Υπάρχει περίπτωση που χρειάζεται να κάνει ακτινοβολία. ακτινοβολία, υπάρχει και περίπτωση που δεν κάνει ακτινοβολία. Εγώ, εφόσον αποφάσισα ότι θέλω να κάνω, αν εκτομή, να αφαιρέσω και του δύο μαστού μου ώστε να μην κινδυνεύω. Να πάει σε κα... τον άλλον μετά από 10 χρόνια, μετά από 15. Δεν ξέρει πότε mm -hmm. μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί να το έχω στο νου μου, Θέλω να μου πει με πιο μαγικό τρόπο, γιατί σε τέτοιε φάσει τη ζωή πολλέ φορέ μα συμβαίνουν και πράγματα τα οποία είναι λίγο ανεξηγήτα, λίγο πιο μαγικά, λίγο πιο υπερφυσικά. Εντό πολλών εισαγωγικών βέβαια, γιατί το υπερφυσικό έρχεται σε άμεση επαφή με την ελπίδα, έτσι. Τι σε βοήθησε να φτάσει στη διαπίστωση. Στην έγκαιρη διάγνωση, το πούμε, του καρκίνου. Αυτό είναι το πιο magical σε όλη την υπόθεση. Εγώ δεν ήμουν ο άνθρωπος που πήγα να κάνω μαστογραφία. Δεν είχα κάνει ποτέ μου μαστογραφία, Ενώ θα έπρεπε. Εφτού μου ξεφτού μου <laughs> τι να <θα> κάνουμε. <laughs> είχα κάνει απλά μια συμφωνία με το Θεό. Ό,τι όταν είναι να μου συμβεί, στείλαμε ένα σημάδι. Είναι ο κύριο-κύριο όμω. Ναι, είναι ο κύριο-κύριο. Απλά εμεί δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτό το στίγμα σε αυτό το βίντεο. Προφανώ και όλοι <laughs> ναι, κάνουμε τα πάντα για την πρόληψη. Ε, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση, το ξανα ε, ωστόσο, η μητέρα δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία λόγω φόβου, λόγω δικών τη βιωμάτων. Προχωράμε στο σημάδι. Θέλω να το πει. Το σημάδι ήταν ο Βιβάλτη. Ο οποίο ήταν η μικρούλη. Ο Βιβάλτη είναι η γάτα μου, για όσου δεν γνωρίζουν. Ήταν απόκριε. Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν σε πάρτι. Είχα ντυχθεί αλλή στη χώρα των θαυμάτων. Η άχρηστη Α, η πληροφορία, της η πληροφορία. Η άχρηστη <laughs> πληροφορία. Χόρευα, έπεινα, έκανα και την επόμενη μέρα ανεβαίνει ο μικρούλη, αγκαλιάζει το στήθο μου και αρχίζει να κλαίει. Έχοντα κι εγώ την υποψία, επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο ότι ναι, αυτό που μυρίζει και κλαίει δεν είναι κάτι καλό. Υπάρχει μία θεωρία mm. που λέει ότι οι γάτες και μυρίζουν το καρκίνο και βελτιώνουν την καρδιοπάθεια με το γουργουριτό τους ας πούμε, ότι συντονίζουν τους χτύπους της καρδιάς και έρχεται σε ένα balance. Ε, εντάξει, τώρα δεν θα πω ότι διώχνει και την κακή ενέργεια και τα πνεύματα. Αυτά είναι κάτι που πιστεύω εγώ και δεν σα λέω απαραίτητα να πιστέψετε. Όμω υπάρχουν όντω αυτέ τι θεωρίε. Οι γάτε είναι μαγικά πλασματάκια, γι' αυτό και δύο μαγισούλε έχουν μια γάτα σπίτι για να διώχνουν τα <χω> κακά πνεύματα. Την μπαμπά μου λιβανίζει και δίπλα γάταρε. Είναι έτσι, ε, εγώ, εγώ έμαθα να λόγω του γάτου. Όταν Τι και... σου ε... μάθα αυτό. Ναι. Σούπε. Λοιπόν, <laughs> έχουμε ένα και ένα. Καρβουνάκι. δεν τα Ρε, Εγώ δεν είχα ποτέ. Θα πα στη γάγλα το δεν είχα ποτέ θυμιατό. Δεν ήξερα πώ τι Ναι. Όταν κατάλαβα ότι η γάτα τρελαίνε, τότε όταν υπάρχει αρνητική ενέργεια, πήγα πήρα θυμιατό, καρβουνάκι και το άλλο πώ το λένε. <laughs> Σωστό. Σε βοήθησε να το βρει, να Με και... βοήθησε να το πιστέψω και να πάω να κάνω την Τρίτη, για τα καθαρή Δευτέρα, την Τρίτη το πρωί να πάω να κάνω στο γραφείο. Mm -hmm. Πώ ήταν το feeling <laughs> για ρε παιδί μου μετά τα νέα, Λοιπόν, ε, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν βγήκε ο, ο γιατρό, ε, μου λέει Θα καθυστερήσω λίγο αν ένα τσιγαρόμα θε στο γραφείο του. Εκεί λε, για να σε παίρνει αυτό με καλό τρόπο και να σου λέει Άρα ψιγάρο στο γιατρό, δεν θα σου έχει καλά μαντάτα. Ανοίγω που λέτε το παράθυρο, παιδιά, να κάνω τσιγάρο και βλέπω απέναντι. Σύλλογο καρκινοπαθών έδεσα. Ναι, Λέω, Εντάξει, παιδιά, okay, οκ, μου το, μου το έδειξε, δεν χρειάζεται. Τέλο πάντων, ο άνθρωπο δεν μου είπε κάτι, μου είπε ότι δεν βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει χώρομα. Αν είναι αυτό που φαντάζομαι, τρέχει αύριο και κάνει βιοψία. Γιατί είναι κάτι που είναι στην αρχή του και θα το τελειώσει. Και την επόμενη μέρα, όντω πήγα και έκανα βιοψία. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα τη βιοψία, που εντάξει με σιγουριά μου είπε ο γιατρό όταν το έπιασε ότι ναι, δεν είναι κάτι καλό. Έκλαψα τα πρώτα... δέκα λεπτά όταν μου είπαν ότι θα πρέπει ότι θα πέσουν τα μαλλιά μου. Μόνο αυτό με πήραξε τα υπόλοιπα, εντάξει. Θα μα σου πω ότι και εγώ έκλαιγα γι' αυτό. Ναι. Και μου λέει, σου έχουμε πει τόσο σοβαρά πράγματα για τα μαλλιά θα κλάψει. <laughs> Λέω γιατί είναι αυτό που με καίει. Δεν θέλω. Εγώ προ... πρώτα την εικόνα μου, αυτό που θα βλέπω εγώ, όχι αυτό που θα βλέπουν οι άλλοι. Αυτό που θα βλέπω εγώ στο καθρέφτη μου, θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Οι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημαντικότητα του μάλιστα. Είναι για το, τη πιο, το πιο σημαντικό παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εικόνα και ειδικά στην ε, ψυχολογία μια γυναίκα, ειδικά που στηρίζεται και κάπω στα μαλλιά τη, είναι πολύ βασικό μέσο καλοπισμού mm. για τη γυναίκα, ε, ήταν ψυχοφθόρο αρκετά. Δηλαδή, εκεί που τη θαύμασα περισσότερο γιατί και εγώ, όταν το έμαθα και όταν προσπάθησα λίγο να το αφομοιώσω μέσα μου. Σκεφτόμουν ότι πόσο το λάμβανα εγώ υπόψη, άλλο να ξέρεις ότι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ότι θα πεθάνω και οκ, okay, μπορεί να πεθάνω, αλλά μέχρι τότε το πόσο θα ταλαιπωρηθώ. Και το μαλλί ήταν και αυτό μέσω ταλαιπωρίας. Μου προτείνανε μία λύση, ακριβή μεν, αλλά μπρος στη ψυχολογία μου νομίζω ότι τα άξιζε, τα άξιζε. άξιζε. Πηγαίνει, σου παίρνουν δείγμα από το φυσικό σου μαλλί, και σου φτιάχνουν αληθινά μαλλιά, ε, μία περούκα ουσιαστικά, την οποία στικολάνε στο κεφάλι σου. Οπότε εγώ πήγα, έδωσα το δείγμα των μαλλιών μου, είπα ακριβώ τι θέλω, πώς θέλω να είναι τα μαλλιά μου, τα ξύρισα. Στην... πριν κάνω τη δεύτερη χημειοθεραπεία, πριν αρχίσουν να πέφτουν, γιατί δεν ήθελα να δω να πέφτουν τα μαλλιά μου. Με αυτό σου... Χωρίς Πολύ... μαλλιά, θα σου πω στην πορεία. Δεν και... ήθελα να δω τον εαυτό μου χωρίς μαλλιά. Κλείσαν τους καθρέφτες, με ξύρισε αυτό, φοβόταν η κοπέλα να μην δω τα μαλλιά μου. Φορούσες γυαλιά, φορούσες. Τι φορουσες. Είχα κλείσει τα μάτια Άχι, και απλά μου το κεφάλι. Όμως εγώ ζήτησα να πάρω τα μαλλιά μου. Ναι. Και τα πήρα μία πολυμπάκ μαζί μου. Ε, όταν άνοιξα τα μάτια μου, είχα ήδη κολλημένα μαλλιά στο κεφάλι μου. Oh. Κυρία Μπήκα, κυρία Βγήκα. Yeah. Δεν είδα ποτέ τον εαυτό μου ξυρισμένο κεφάλι, ε, δεν ένιωσα ποτέ καημένη για λύπηση κλπ. Ένιωσα ανανεωμένη με ένα καινούριο μαλλί που πάντα εγώ τα ίσχυνα στο κομωτήριο, ήταν σγουρά τα δικά μου, οπότε ήταν ίσια και μακριά. Φραντζούλα έκανα, που επειδή έχω μεγάλο μέτωπο, κατάλαβε τώρα. <laughs> <laughs> Έδωσα λίγο αυτό. Και μετά κατέβηκα κάτω, φωτογραφήθηκα και έφυγα. Ισχύει, να στο λεφθείτε Μια φορά το μήνα κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη, ερχόμουν, ε, μου το ξεκολούσαν χωρί να βλέπω επίση, ε, μου έλουσαν το κεφάλι, βάφανε το μαλί μου, το περπιόταν γιατί ήταν αληθινό, έκαμουν ψαλίδα, έπρεπε να κόψουν yeah. τη ψαλίδα. Ήταν ένα ζωντανό μαλί, το οποίο το έτρεφα κανονικά. Πήγαινα στον διάμεσο, στο κομωτήριο, μελούζανε yeah. σαν να μην είχα χάσει τα μαλλιά μου. Δεν ένιωσα την απώλεια του. Ο λόγος για τον οποίο ήθελα να πάρω συνέντευξη εντό πολλών εισαγωγικών στη μαμά μου, παίρνω ότι είναι κάτι που έχω ζήσει και εγώ, αλλά ω κομπάρσο, υπό την έννοια ότι δεν το, δεν το βίωνα, δεν το έχω εγώ στο σώμα ναι. μου, είναι ότι το χάρηκε. Ήταν μια διαδικασία, μια περιπέτεια που ήταν χαρούμενη. Προσπαθούσε. Ευθεία ζωή. Ναι, προσπαθούσε να είναι χαρούμενη, προσπαθούσε να είναι ευδιάθετη και να τα παίρνει όλα πάρα πολύ θετικά. Και δεν θέλω καθόλου να ξεχνάτε ότι αυτό που δημιουργεί τον καρκίνο είναι η κακή ψυχολογία και αυτό που το γιατρεύει είναι η καλή ψυχολογία. Αυτό που θαυμάζω σε σένα είναι η δύναμη που το αντιμετώπισε ψυχικά. Και θέλω να μου πει, που προφανώ γνωρίζω, αλλά θέλω να το πει στον κόσμο. Ε, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο, ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει λόγω των καταστάσεων και των συνθηκών, ε, ότι θα χάσει τα μαγιά σου, ότι, 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 ότι. Ποιο ήταν αυτό το πράγμα που έκανε και ήταν τόσο υπεύθυνο από μέρου σου και απέναντι στον εαυτό σου. Ποιο. <laughs> <laughs> Πήρε τηλέφωνο ψυχολόγο. Αυτό. Το, τον πήρα. <laughs> <laughs> τον πήρα. <laughs> Γιατί. Γιατί μου είπε ο χειρουργός ότι δεν με αναλαμβάνει. στο σπίτι. το Παρασκευή απόγευμα. Παίρνω τηλέφωνο σε όλου του ψυχιάτρου και του ψυχολόγου που υπήρχαν στο κατάλογο στην έδεσα. Και το σηκώνει κάποιο. Και μου λέει, Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σε συναντήσω γιατί είμαι γρυπωμένο και πιθανό να έχω COVID. Έχει ε, τύχη λέει, και διάβαση. Ναι. Μου λέει τι αντιμετωπίζετε, λέω αυτό και αυτό. Είναι λέει, πάρα πολύ σοβαρό, αλλά αυτή τη στιγμή λέει, δεν μπορούμε λέει, να συζητήσουμε διαζώσει. Είναι λέει Παρασκευή χαιρετισμοί πήγαινε στην εκκλησία και έκανε στην κερία. Μα την Παναγία, τι να κάνει ο άνθρωπο. Κάνει μια προσεφούλα και θα το πούμε άλλο μήνα. Ναι, ήταν αυτή η Παρασκευή που κανεί δεν με αναλάβανε. Και όλοι μου είπαν. Ο Θεό. Πήγα κι εγώ στην εκκλησία, άναψε ένα κερί που ήταν χαιρετισμοί, δεν είχε καθόλου κόσμο, αδειάζανε τα πάντα, είχε βγει αστυνομία, έκλεινε μαγαζιά. Και μετά πήρα τον Παπα Μιχάλη. Ο Παπα ήταν, ήταν, ήταν κύριο αρρωγό σε όλη αυτή ο... την εμπειρία, ναι. γιατί τη βοήθησε πάρα πολύ. Υπό την έννοια ότι ήταν πνευματικό τη, πήγαινε να εξομολογούνταν. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπο, όταν αρρωσταίνει βαριά, ακόμη και αμετανόητο να είναι. Σε σχέση με τη θρησκεία, κάπως κάπου ε, στρέφεται προς εκείνη και είναι λογικό το, το βλέπω ο από όταν λέω. Αυτό είναι λίγο. ελπίδα. Αυτό η θρησκεία. θρησκεία. Οποιοδήποτε Θεό. Σε ό,τι Θεό πιστεύει ο καθένας είναι ελπίδα. Σημειώνω ότι η μαμά μου ήταν κάπως αγνωστική, από την έννοια ότι ναι, μεν πίστευε και σε όλα τα υπερφυσικά και στου αγγέλους και στο Θεό και όλα αυτά. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν ήταν θρησκόληπτη δογματικά το να πει ότι θα πάω εκκλησία, ότι θα κάνω. Και σε κάποια φάση. Αρχίζω, να καιρό και βλέπω την Ελένη Λουκά στο σπίτι. <laughs> να πηγαίνει η εκκλησία, να πηγαίνει χαιρετισμού, να μου φέρει πρόσφορο. Να μου κάνει στον να με το λαδάκι του τον Άγιο Ραφαήλ, Πήγα το πήρα. <laughs> και <laughs> να πηγαίνει διακοπέ στη Μυτιλίνη, να πηγαίνει με τον Αρχάγγελο φωτογραφία. <laughs> <laughs> και να μου στέλνει τη φωτογραφία και από κάτω να γράφει βοήθειά μα. <laughs> το πώ το προσεγγίζει εσύ, το τι λε, θα κάνω θρησκευτικό τουρισμό, θα βγω και μια αυτογραφή μου. Γιατί δεν θα κάνω θρησκευτικό τουρισμό. Βρε καλά, δεν συνδυάζω με τίνο. Και πέρα <laughs> και παρθένα. Θα <laughs> <Δεν> το διαγράψετε. <laughs> λοιπόν, είσαι γελία. Δεν θέλω άλλο. Τι <laughs> θέλω να πω. Να σου πω όλη τη διαδικασία τι έκανα δεν θέλω μυοθεραπείες. να μυοθεραπείες. Τι, τι εννοείς. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προετοιμασία. Τι προετοιμασία υπάρχει. Αυτό που δεν κάνουν οι περισσότεροι, όμω, εγώ το έκανα. Να σημειώσω ότι ε, κατά τη διάρκεια τη χημιοθεραπεία το νοσοποιητικό σου μηδενίζεται και είναι πάρα πολύ ευερέφιστο σε οποιαδήποτε μικρόβιο. Ναι. Ε, γι' αυτό δεν μπορούσε λόγω COVID να κάνει χημιοθεραπείε, γιατί φοβόντουσαν ότι αν κολλήσει COVID θα είναι τετέλεσθε. Άρα, γι' αυτό το λόγο, εσύ πήγε και έκανε γενικότερα εξετάσει. Έκανε εξετάσει, πήγα οφθαλμίατρο να εξεταστώ. Γιατί κάθε χημειοθεραπεία μπορεί να σε χτυπήσει τα μάτια, μπορεί λίγο να χάσει ένα μέρο τη όρασή σου. Πήρα κρέμα προσώπου, φυτική, για να, το, γιατί το δέρμα όσο πάει ξεραίνεται. γίνεται πιο λεπτό και ξεραίνεται. Οπότε πρέπει να το θρέφει συνέχεια, για να μην κάνει ρητίδες, να μην γίνει λόγω. Πήγα οδοντίατρο. Έφτιαξα τα δόντια, ότι είχα για σφράγισμα κλπ. Γιατί κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων απαγορεύεται να βγάλει δόντια, απαγορεύεται να κάνει οτιδήποτε. <laughs> Πήρα ειδικό διάλειμμα για τα ούλα. Mm -hmm. Ειδική δοντόκρεμα για τα δόντια. Πήρα βιταμίνε για τα νύχια. Μανό. Με βιταμίνη για τα νύχια των χεριών και των ποδιών. Γιατί επίση χημιοθεραπεία. Είναι. Ναι, χτυπάει στα νύχια, μπορεί να μαυρίσουν, μπορεί να. Ανάλογα. Όλα αυτά τα έκανα πιο μπροστά. Προστάτεψα τον εαυτό μου. Σαν ένα παρθένο οργανισμό ναι. που χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή, σαν μωρό. Σαν ένα μωρό. Έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα μεγαλώσω τον εαυτό μου όπω μεγάλωσα το παιδί μου όταν ήταν μικρό. Πάρα πολύ προσεκτικά. Ένα ε, βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και να είμαι ο εαυτό μου, να μην προκαλώ λύπηση σε κανέναν και να συνεχίσω τη ζωή μου όπω τη συνέχιζα και πριν ξεκινήσω μια θεραπεία. Γιατί εντάξει, και η χημειοθεραπεία είναι μια θεραπεία όπω όλε οι άλλε. Φάρμακο είναι και αυτό. Φάρμακο μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο πάρει και μπορεί να σου φέρει μια παρενέργεια. Και όντω το έκανε αυτό, ή υποκρινό σου, δεν, είναι δεν δε. δε. υποκρίθηκε. Όχι, θέλει, εγώ τίποτα. άλλαξα ογκολόγο για αυτό το λόγο. Γιατί το πρώτο ογκολόγο που είδα, που ήταν στο team των γιατρών μου, με το που τον γνώρισα και συζητήσαμε και μου είπε: Δεν θα βγαίνει, δεν θα πηγαίνει στη δουλειά σου και θα προσέχει πάρα πολύ. Και τράβηξε να και είπα ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ. Θέλω να βρω τον γιατρό μου, αυτόν που μου ταιριάζει. Η δεύτερη ογκολόγο που πήγα ήταν μια κοπέλα μικρότερη μου, με διάθεση για δουλειά, με διάθεση για ζωή, με νέε και ιδέε. Μου είπε, Εγώ δεν σου δίνω αναρωτική. Ναι. Στη δουλειά σου θα πηγαίνει κανονικά. Ναι. Θα βγαίνει έξω κανονικά. Βρίσκεσαι με άλλου ανθρώπου να ανταλλάσσει μικρόβια ναι. για να δημιουργήσει ανοσοποιητικό. Ναι. Και όταν θα ανοίξουν οι καφετέρειε, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να τρέξει να πιάσει τραπέζι. Ναι. Και εγώ τι μου είπε ο γιατρό. <laughs> <laughs> το εφάρμοσα. Δεν σταμάτησε η ρουτίνα. <laughs> δεν άφησε τη, τη ρουτίνα τη για να κάνει χάρη. Δεν άλλαξε πούμε, κάτι. Δηλαδή, πήγαινα στι χημειοθεραπείε. Σινιέ Πενιέ, ναι. κάθε φορά την με διαφορετικά ρούχα. Είχα κάνει πολύ ωραία παρέα εκεί. Τραγουδούσαμε, γελούσαμε. Έκανε ψυχοθεραπείε. Τρώγαμε. Ψυχοθεραπείες ξεκίνησαν, ναι, ψυχοθεραπείε. Ξεκίνησα, ναι. Μόλι ξεκίνησα και τι μυοθεραπείε. Είχα μιλήσει με τον ψυχολόγο και του είπα ότι όταν νιώσω ότι θέλω να συζητήσω με κάποιον γι' αυτό, θα συζητήσω. Ουσιαστικά όμω δεν συζητούσαμε γι' αυτό, γιατί γελούσαμε <ΣΣΣΣΣ> πάρα πολύ με όλο αυτό το θέμα του καρκίνου, μέχρι που μου είπε να γράψει ένα βιβλίο. Ναι. Να το ο καρκίνο αλλιώ και να γελάει ο κόσμο διαβάζοντά του με όλε αυτέ τι περιπέτειες που περνά. Πώ να σου πω, το ξορκίζαμε. Mm. Το αυτό ξορκίζαμε. Είναι. Και επειδή ήταν ένα άνθρωπο που δούλευε με καρκινοπαθή, mm. του φαίνονταν πολύ περίεργο αρχικά ο τρόπο αντιμετώπιση και νόμιζε ότι τρολάρω. Αλλά αυτό είναι ο χαρακτήρα μου. Δεν σε σκοτώνει καμία αρρώστια. Σε σκοτώνει ο φόβο για την αρρώστια. Ο φόβο είναι που σου δημιουργεί όλα αυτά τα συναισθήματα, τα άσχημα. Ο φόβο είναι που σε βάζει να καθυλώνεσαι στο κρεβάτι και να λε: Πονάω. Έκανα τόσα χειρουργία που έβγαινα τη δεύτερη μέρα και πήγαινα στη δουλειά με τι φιάλες, με τα σωληνάκια. Γιατί να πονάω σπίτι μόνη μου. Πάω στη δουλειά μου, γελάω χάχαμπάχα και μοιράζομαι. Και μα δεν σκέφτομαι, δεν σκέφτεσαι το... το πόνο. Ο πόνο είναι στο μυαλό. Ο πόνο είναι στη ψυχή. Όταν λε ότι Πώ θα με αντιμετωπίσουν τώρα, πώ θα είμαι χωρί τύφο, ε, πώ θα συνεχίσω τη ζωή μου, Δηλαδή, μια γυναίκα τα σκέφτεται όλα αυτά. Τα βάζει στο μυαλό τη. Εγώ δεν τα, έχω, δεν τα βάλα καθόλου στο μυαλό. Δηλαδή, εγώ το διασκέδασα και χωρί τύφο που φορούσα ό,τι ήθελα και δεν φαίνονταν τίποτα. Το διασκέδασα και με στήθος χωρί που φορά άσπρα διάφανα και επίση δεν φαίνεται τίποτα. Διασκέδασα όλε τι φάσει. Στην ε, χημειοθεραπεία. Όταν ξεκίνησε, okay. ποιο είναι το feeling τη χημιοθεραπεία, σε πονάει, πώ είσαι μετά, πώ ένιωθε μετά. Την πρώτη φορά είναι ο φόβο. Mm -hmm. Πα σε ένα άγνωστο περιβάλλον για να κάνει μια άγνωστη θεραπεία. Δεν συμβαίνει μόνο χημιοθεραπεία. Συμβαίνει σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μα που είναι άγνωστο. Mm -hmm. Και μια καινούργια δουλειά να είναι. Είναι μια διαδικασία αλλαγή σε ένα ξένο περιβάλλον. Αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ένα στρε την πρώτη φορά. Ε, μετά γνωρίζει του γύρω σου. Τέλο πάντων, γίνεται λίγο παρειστικό το όλο ζήτημα. Σαφώ περιμένει πιθανό πολύ χειρότερα πράγματα να σου συμβούν yeah. από αυτά που σου συμβαίνουν. Yeah. Το κλίμα το δημιουργεί yeah. μόνο σου. Υπήρχαν εκεί γιαγιάδε, ε, υπήρχαν νέοι άνθρωποι που ήταν μαζεμένοι, φοβισμένοι, στεναχωρεμένοι. Αν αρχίσει και του λε, μου και τράλαλα, και τραγουδούσαμε και γελούσαμε από ένα σημείο και μετά. Και με περιμένανε πότε θα πάω, πότε έρχεται η Εδεσέα να γελάσουμε. Έκανα γενέθλια εκεί. Και τι μια εμπειρία είναι. Βέβαια. Κανονικά φωνάξτε μου ένα γιατρό, <συμίλυνα> να γάνατε το ρορό. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό και για την αντιμετώπιση, πέραν της ψυχολογίας, να έχεις καλή διατροφή. Ναι, τα πάντα, όλα πρέπει να τα προσέχεις. Ο τρόπος που φροντίζεις τον εαυτό σου είναι ο τρόπος που θα φρόντιζεις ένα παιδάκι, δηλαδή, που είναι στην ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει να τρως το σικό τη το μοσχάρι σου, ό,τι θα έδινε σε ένα μικρό παιδί. Ε, πολύ ισορροπημένα, πολύ καλή διατροφή, έτσι ώστε να τελειώσεις με πολύ καλό αιματοκρίτη. Α, ο αιματοκρίτης είναι αυτός ε, που λέει. Δηλαδή εγώ τελειώσα 16 δηλαδή. χημειοθεραπείες με 40 αιματοκρίτη και μπήκα κατευθείαν χειρουργείο. Δεν χρειάστηκε να περάσει ένα τρίμηνο, να αναρρώσω, να ανεβάζω. Να ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. τελείωσα με έναν υπέροχο οργανισμό. Και δηλαδή, είναι μέσα και έξω. Της ε, ότι θα πρέπει να εντάξει πράγματα που πιθανόν να μην σου αρέσουν, όπω α πούμε το σηκώτη που α. έτρωγα δύο φορέ τη βδομάδα, το μοσχάρι αυτό με το τζέλ μέσα που δίνει στα yeah. παιδάκια που το κάνει yeah. σούπα κλπ. Ξηρού καρπού, γκότζι ε, ό,τι σου ανεβάζει τον αιματοκρίτη, όπω είναι το κακάο. Δηλαδή, είχαν καταστήσει το καφέ με το κακάο. κακάο. Το κακάο έχει πολύ σίδηρο. Παράλληλα, έπεινα ένα σκεύασμα το οποίο είχε μέσα όλε τι βιταμίνε. Φυτικό. Φυτικό που πωλείται στο διαδίκτυο σε ενήλικε, το οποίο σκοτώνει τα κακτινικά κύτταρα, ανεβάζει τον αιματοκρίτη και δεν χρειάζεται να πάρει καμία άλλη βιταμίνη κατά τη διάρκεια τη θεραπεία σου ή και μετά. Φυσικά αυτό δυστυχώ δεν μπορούμε να το πούμε, ας πούμε στο βίντεο. Yeah. Ωστόσο, αν κάποιο πράγματι χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να μου στείλει κάποιο μήνυμα και να δώσω περαιτέρω πληροφορίε για αυτό. Εντάξει, σαφώ, ό,τι καινούριο φάρμακο μπει στον οργανισμό σου είναι ένα φάρμακο που θα σε πειράξει. Μπορώ να σου φέρει μια ζαλάδα, μπορεί να σου φέρει. Αναγούλα έχουν πια τα έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά. Σου δίνουν ε, τόσα χάπια. Μα είχαν δώσει χάπια για αναγούλα. Ήμασταν σίγουρε ότι θα ξερνοβολάει όλη την ναι, ώρα. Ναι, γιατί ήμουν ένα άνθρωπο που έκανα συχνά ναι, έτο και δεν και έκανα δεν ούτε ένα. θεραπεία. Δεν είναι κάτι που να πει ότι το έχω σίγουρο. Ναι, Στον ναι, καθένα ναι. λειτουργεί διαφορετικά και πολλέ φορέ έχουν και ελαφρύνει. Όντω αυτό που λέμε μάμα μα. Ότι με την πάραδο των χρόνων έχουν ελαφρύνει και λίγο περισσότερο οι χημια θεραπείε. Okay. Ήταν εσχρέ κατά Εσύ πήγαινε στο. Το ζούσε, προσπαθούσε να το ξορικήσει και όλα αυτά. Το πώ γυρνούσε μετά. Τότε. Εντάξει. Ε, στεί, Προ... Στο πρώτο. <laughs> Έλαρε! Στο πρώτο κύκλο ήμουν άντελα και μα το Ναι, στο πρώτο <laughs> κύκλο. <laughs> στο δεύτερο έφευγα και έτρεχα στο γήπεδο. Ναι, αλλά στο πρώτο έτρεχα εγώ στο γήπεδο <laughs> από νεύρα. Είχε πλάκα όση πλάκα μπορούσε να έχει. Τότε ξυπνούσε και μου έλεγε ότι θα κατέβουν δρακονιανοί στη γη. Και κοιμότανε ρε παιδί μου. Και δεν καταλάβαινε ότι τώρα κοιμάμαι, έχω ζω σε ένα Σε έχω παριστήσει. Αυτό δεν γινόταν από τα <coughs> φάρμακα της κοιμιοθεραπείας. Από την αυτό γινόταν από αυτό που σου βάζουν ε, για να μην κάνεις αλλεργία. Εγώ είμαι ένα παρθένο οργανισμό σε τέτοιου είδου φάρμακα. Ωραία. Οπότε εγώ έβλεπα Εξωγήινου, έβλεπα. Ευλα... Τα πάντα. Ήτανε και έμπαινα μέσα στο ευρωτικά. δωμάτιο. Και η συνομιλία που διατηρούσε μαζί μου. Έρχονται. Μπαίνω τώρα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Είναι η μάνα μου με χημιοθεραπεία και ακούω ένα έρχονται. Τη λέω ποιοι έρχονται. Η δραγωνία, ναι. Και να μου πάντα έτσι. <laughs> μου το είπε ο Τραμπ. Δεν τα θυμάμαι. Τη το έλεγε ο Και τη λέω. Μήμα σα καθόλου, πώ θα του νικήσω, Λέω πάρ το ξύφος, όταν θα κι εγώ. Πηγαίνω μισή ώρα μετά, όλα καλά. γάμψα. Εκείνη νύχτα ήταν η νύχτα του Αγίου Παρθολομαίου στην πρώτη, ήσουν άγγελο. Έδινα πολύ πόνο και είχα φάει πολύ, θυμάμαι, έτρωγα συνέχεια. Και μετά έρχεται παιδιά ξύπνια, κλαμμένη, και μου λέει, Φέρε μου τα χάπια. Τη λέω, Οκ, ποια χάπια, γιατί τα χάπια που παίρνει σήμερα θεραπεία τη μια Αυτά. Αυτά. <συλίδε> και είναι μέχρι εδώ, Και τις θα φέρνω όλα να διαλέξει. Εμένα φέρνεις να διαλέξω έτσι όπως είμαι. Θέλεις να με σκοτώσεις. Και να μου λέει, θέλεις να με δολοφονήσεις. Να μην με ρωτάει. <συλίδε> δεν με ρωτάει. <συλίδε> Τα Ήτανε <λέ>, σίγουρη. <συλίδε> θέλεις να με σκοτώσεις. Θέλεις να με δολοφονήσεις. Και λέ, δεν θα θέλω. Να κλαίω απο εγώ τα νεύρα μου, γιατί δεν άντεχα καθόλου. Ήταν η πρώτη. Εντάξει, κάθε πρώτη και δύσκολη. Δεν το ε, εκεί που δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. στη χημιοθεραπείε, άντε λίγο γελούσα, έμπαινα στο δωμάτιο. Άκουγα ποιο είναι το νέο μετασχηματισμό στην Αμερική και εντάξει, τελείωνε. Αλλά <laughs> <laughs> το χειρότερο μου ήταν μετά στο χειρουργείο. <laughs> μου τα πρέπει. <laughs> το χειρουργείο που έκανε στη μαστεκτομή. Την αμφό. Την αμφό. Εκεί θα πω τι βίωνα κι εγώ αντίστοιχα. Εκείνη την περίοδο ήσουν Τα ανέβρασω. Τα νεύρα σου. κανονικά, η Ιντιάνα με χατζάρα. Περνούσε έτσι, τα νεύρα όλα τη μάνα. Να νικήσουμε το καρκίνο, να νικήσουμε την περούχα, να νικήσουμε τις χημιοθεραπείες, τα πάντα όλα. Μόλις έκανε χειρουργείο τα δυο βυζιά, δεν ξέρω... Το, το πόσο είχε επηρεάσει έτσι στον οργανισμό σου όμω. Ήταν σαν να είσαι ένα άλλο άνθρωπο. Τελειώνουμε και τι χημειοθεραπείε. Έρχεται Σεπτέμβρη πια. Φλεβάρι ξεκίνησε η ανακοίνωση του καρκίνου, Σεπτέμβρη είχε τελειώσει ήδη τη του σου και εκεί έρχεσαι στην απόφαση. Δεν ήταν απόφαση. Ήταν προδιαγεγραμμένο. Είχε κάνει γονιδιακό έλεγχο. Η γονιδιακή είναι μια εξέταση η οποία προβλέπει πού θα γίνει η μετάσταση, πού υπάρχει πιθανότητα να γίνει η μετάσταση. Πού, ε... μπορεί να πού μπορεί να νοσήσει. Μπορεί να το κάνει και πριν να νοσήσει. Δηλαδή, κάποιο που έχει ένα βαρύ ιστορικό από μάνα, από δεν ξέρω τι. Ε, κάνουν ένα γονιδιακό έλεγχο και σου λένε Σύμφωνα με το γονίδιό σου έχει τι πιθανότητε να νοσήσει εκεί, κατά πόσο τη εκατό. 100... Έχει και μια μέρα και μου λέει πόσο τη εκατό ήταν στο μαστό. 97 μαστό. 97 48 στρίκε και, και 2% 10... στο προστάτη. 2% Άρα. μου λέει θα βγάλω και στο μπροστά. <laughs> Γιατί δεν είχε φίλο ρε η <laughs> εξέταση. <laughs> και τη λέω ότι θα βγάλει και στο μπροστά. Γιατί έχω γονίδιο, αλλά <laughs> 2% α πούμε. Ενώ yeah. ε, μαστό και οθήκε ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δηλαδή έπρεπε να αφαιρεθούν προληπτικά έπρεπε να κάνω προληπτικό χειρουργείο, αν ήθελα βέβαια. Αν δεν ήθελα, Γι αυτό μπορεί λέω να ότι έλεγα την ότι, απόφαση. ναι, γιατί λες ότι ήδη έχω νοσήσει, οπότε δεν με απασχολεί, αυτό που γράφει ο έλεγχος ο γονιδιακός, εγώ ήδη το έχω πάθει. Εγώ όμως να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και λέω γιατί να μην το κάνω. Πώς ένιωσες με την απουσία δύο μαστών που κι αυτό είναι αν όχι το πιο σημαντικό στη γυναίκα, έτσι είναι, από τα πολύ σημαντικά. Δηλαδή πέρασες από τα 40 κύματα κανονικά και να, να προσπαθείς να κρατήσει κρατήσεις την ψυχολογία σου και με τα μαλλιά σου και όλα αυτά και αρχίζει, έρχεται η στιγμή που αφαιρείς και τα δυο α, ε, στήθη σου. Πώς το νίκησες αυτό. Ή αντίστοιχα όταν γύρισες και μου είπες να σου πω κάτι, μ' αγαπώ έτσι. Ναι. Θέλω αυτό, αυτό να μου πει. Το, ε... το, το, mindset σου γύρω από αυτό. Πώς σε έφτασε στο σημείο να αγαπήσεις το σώμα σου ακριβώς όπως ήταν και όπως πρόσταξαν οι συνθήκες. Να είναι. Και προσαρμόστηκες μέσα σε αυτές τις συνθήκες και τις έκανες δικές σου. Ε, κοίταξε, αυτό είναι αγάπη μου στον άνθρωπο. Είναι το πώς θες να το βιώσεις. Είναι ναι. απόφαση. Το πώς θα βιώσεις ένα καρκίνο ή μια οποιαδήποτε ασθένεια είναι απόφαση που την παίρνει από την αρχή. Έχεις δύο δρόμους. Ή ζω κανονικά τη ζωή μου. Αγαπώ τον εαυτό μου και το σώμα μου έτσι όπως είναι. Και πιο πολύ από ναι, το φροντίζω και το περποιούμε και θέλω να είμαι πάντα κοκέτα και να βλέπω το πρόσωπό μου στο καθρέφτη να λάμπει. Αυτή είναι η μία επιλογή. Και η υπόλοιπη επιλογή, πλαγιάζω σε ένα κρεβάτι, γκρινιάζω όλη μέρα, δεν συμμετέχω στη ζωή γενικά, που και στη τελική, πες ότι είσαι και σε ένα πολύ χάλια στάδιο. Και σου λέω και σου σημαίνουν δύο χρόνια, πέντε χρόνια. Θε να τα περάσει στο κρεβάτι, κλαίγοντα, ή θε να τα περάσει έξω και να τα ζήσει. Εγώ μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια Έχω κάνει δύο κρουαζιέρε, έχω πάει δύο ταξίδια και έχω παίξει τρει θεατρικέ παραστάσει. Όλα αυτά θα τα έχανα άμα καθόμουν σε ένα κρεβάτι και έκλεγα. Και γιατί να τα χάσω, δεν έχω, δεν, έχω, δεν μου λείπει κάτι. Είναι μια ασθένεια, μια θεραπεία. Πα τι κάνει και ξενιάζει. Και κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων, παρόλο που είχε COVID, δεν έβγαινα κάθε βράδυ. Δεν πήγαινα σε ό,τι συναυλίε είχε αυτά. Δεν μπορούσα να πιω αλκοόλ. Τι έκανα όμω. Έβαζα τη σόδα με λεμόνι να φαίνεται σαβότκα. Mm. Είχα πάντα μαζί μου και τέτοιο να ανεβάζω τον και δεν έχασα τίποτα από τη ζωή. Σε την ασθένεια, ναι μεν υπάρχουν λύσει, υπάρχει και πάντα ένα αλλά, γιατί δεν ξέρει πόσο τυχερός είσαι ναι. και πώ θα σου έρθει, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάνε οι survivors, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην κάμερα ανθρώπους που ναι μεν το αντιμετώπισαν και wow και όλα τέλεια, αλλά ήταν και τυχεροί, έτσι, δηλαδή υπήρχε τύχη. Υπήρχε, υπήρχε τύχη υπήρχε πάνω τύχη. Όσος, αλλά, στο οικογένεια, και γι' αυτό και υπήρχε ο φόβο. Οπότε αυτό ο φόβο μπορεί και να δημιουργήσει προβλήματα. Mm -hmm. ε, μεταγενέστερα. Μα ο φόβο του δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό. Το μόνο που φοβόμουν ήταν να μην δω τον εαυτό μου χωρί μαλλιά. Εντά το δε. Το είδα. Δεν νιώθει τώρα ότι. Σα ναι. α... Το είδα κατά λάθο. <laughs> Πραγματικά ενθουσιάστηκα όταν είδα τον εαυτό μου. Έμοιαζα σαν κούκλα βιτρίνα. <laughs> Είχα, <πολύ> ωραίο... <laughs> Είχα πολύ ωραίο κρανίο. Είχα πολύ ωραία γούβα πίσω και από και το μου έστειλε και φωτογραφία. Δεν με ρώτησε ποτέ αν εγώ θέλω να δίνω ρε. <laughs> μου έστειλε φωτογραφία και <laughs> τη λέω «Βολτεμόρτ, is that you, γιατί ήταν όλο ρε πίσω. <laughs> και ήταν κουκλάρα βέβαια, εννοείται. Τότε ήταν που σκέφτηκα ότι μου δίνει ο Θεό μια ευκαιρία όταν θα βγει το καινούριο μου μαλλί να το κάνω ξανθό χωρί δεκαπά. Κάτι που δεν τολμούσα να δοκιμάσω ποτέ. Πάντα φο... το ήθελα, αλλά φοβόμουν. Και το έκανε, <laughs> το έκανε. Και το έκανα πέρασε και στάδιο που ήταν ε, αγορέ λευκό, σαν τη Μελίνα Κανά, έκανε στο σπίτι τραγουδιστικά performances. <laughs> <laughs> Έβγαινα μια ξανθιά και μια μελαχρινή και τρόλαρα Τρόλερε το εμένα κόσμο. ωριακά. Εκεί είναι που την παρακάλεσα να την παρατήσει αυτή την περούκα, την οποία υπεραγαπάει έτσι. Ωριακά δεν κοιμόταν μαζί τη αγκαλιά έτσι. Ήταν αυτό που με συντρόφευε σε όλη <Και> αυτή τη διαδικασία. Ήταν αυτό που με έκανε να μου ανεβαίνει η ψυχολογία και να μην νιώθω ότι κάτι yeah. μου λείπει σε σχέση με του άλλου ανθρώπου. Αλλά και το στήθο επίση δεν μου έλειψε. Ναι, αλλά τώρα. Ωραιότατη. Έχουμε φτάσει στο σημείο που έχει γίνει και η διπλή μαστεκτομή. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να κάνει ταυτόχρονα. Δηλαδή να αφαιρέσει το στήθο σου και το, την ίδια στιγμή να βγει από το χειρουργείο. Γιατί δεν το έχει okay. κάνει ταυτόχρονα. Ε, δεν το είχα κάνει ταυτόχρονα γιατί εγώ ah. είχα επιλέξει τη μέθοδο με τι ah. αμπρέλε. Ah. Να πες το λίγο αυτό. Η μέθοδο με τι αμπρέλε τι είναι. Κάνει την αφομαστεκτομή και εκείνη την ώρα σου τοποθετούν στο χειρουργείο δύο σακουλάκια με... μέσα στο δέρμα σου, ας πούμε. Με το ε... κάνεις πολύ παραστατικό. Ναι, τέλος Κάποιοι πάντων. Κάποιοι τρώνε. Εκεί σου βάζει φυσιολογικό ορό γιατρό σου κάθε 15 μέρες. Αυτό φουσκώνει, γεμίζει με νερό, mm -hmm. μέχρι να ανοίξουν οι μύες για να μπορούν να δεχτούν ένα μεγαλύτερο όγκο σιλικόνης. Ανάλογα το πόσο μεγάλο θες να κάνεις το στήθος. Mm -hmm. σου. Αυτό μπορεί να το επιλέξεις κάθε γυναίκα. Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι που μπορείς να πάρεις από τον οργανισμό σου, λίπος δικό σου και να προσθέσεις και να βάλεις μόσχευμα. Ο καθένας επιλέγει όποια μέθοδο θέλει. Ο κάθε πλαστικός κάνει μια άλλη σειρά χειρουργείων ή σε ένα χειρουργείο. Εγώ ήθελα και μπήκα σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσα να το είχα τελειώσει από την πρώτη στιγμή. Ε, γιατί εγώ είχα ήδη μεγάλο στήθο και ήθελα να ανοίξω του μύσου ώστε να χωρέσει μεγαλύτερο όγκο σιλικόνη. Τελικά έβαλα μικρό το και δεν με απασχολεί καθόλου. Και όμως αντιμετώπισες ένα μικρό πρόβλημα μετά το χειρουργείο ε, αντίστοιχα που έβγαλες... Έπαθα μια μόλυνση. Αυτό, ναι. έπαθες μια μόλυνση. Άναγιά σου, δεν ήταν μετά το χειρουργείο η φάση που είχε τρελά νεύρα. Ήτανε στη μόλυνση. Βέβαια. Βέβαια. Και όλοι, όλοι έχουν, όλοι έχουν περάσει άσχημα όλοι, ε. στη Έβαια. μόλυνση. Φέρε παιδιά, γιατί είχα κάνει τόσο αγώνα και ξαφνικά παθαίνω μια μόλυνση και από ένα μικρόβιο άσχετο... Παίρνω 4,5 μήνε αντιβιώσει και δεν μπορώ να βρω θεραπεία. Αν μου έλεγε κάποιο: Αυτή είναι η θεραπεία, και πάνε βγάλτε τώρα αυτά, mm -hmm. θα το έκανα εκείνη τη στιγμή. Δεν θα καθόμουν να ταλαιπωρηθώ ε, 4,5 μήνε. Mm -hmm. Και έτσι να μου γυρίσει το μυαλό. Ήταν απανοτά όλα, ναι, ναι. Και στη ναι. μόλυνση ήρθε και λέει: Εντάξει, τέλο ο ευτυχή μπλέτσα που ξέρατε. Ναι, θα γίνει ο μεγαλύτερο Κάθε δύο εβδομάδε. <laughs> ε, <laughs> ε, <laughs> Κάθε κα δύο εβδομάδε άλλε αντιβιώσει. Τι πιο περίεργε, τι πιο ακριβώ, τι πιο σπάνιε. Και αυτό να μην σκοτώνεται. Το ε, θεριό. Εν τέλει, πώ σκοτώθηκε αυτό το θεριό, μητέρα. Αχ, εν τέλει, εκεί που κάναμε ένα meeting με, με το γραφείο, τηλεδιάσκεψη, νιώθω την μπλούζα μου να είναι μουσκεμά. Έσκασε. Οπότε, έρχεται η ώρα να βάλεις ξανά στη Τι νιώθεις όταν, όταν αρχίζεις και πιάνεις ότι, ξέρεις τι, εδώ και μήνες έπιανα το κενό, ενώ μια ζωή ήμουνα μέχρι εδώ, γιατί σημαίνω ότι η μητέρα μου είχε πάρα πολύ μεγάλο στήθο ε, σε όλη τη ζωή. Και αρχίζεις και πιάνεις, ε, και, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ήσουνα, δεν una... είναι τέλεια και να, λέει ναι. σε όλους, πιάστε τα, ναι, πιάστε τα, ναι, δεν πονάω. Ναι, ναι. Εγώ είχα την ατυχία να κάνω τριπλό χειρουργείο τότε, mm -hmm. δηλαδή πήγα mm -hmm. να βγάλω τι οθήκε. Και θεωρητικά θα τι έβγαζα λαπαροσκοπικά. Ήταν ένα χειρουργείο που θα κρατούσε 3 ώρε. Θα έβγαζα οθήκε λαπαροσκοπικά και θα πρόσθετα σιλικόνη. Εγώ βγήκα όμω μετά από 7,5 ώρε. Του ρωτάω κάτω στην ανάνυψη, γιατί νιώθω σαν να έχω τρακάρει με ταλίκα. Μου λέει, Γιατί είσαι λίγο άτυχη. Βγάλαμε τη μία οθήκη, λέει, λαπαροσκοπικά. Δεν βρίσκαμε την άλλη και σου κάναμε ανοιχτή σκυλιά. Κανονικά και σαρική. Και μετά, άλλε 2-3 ώρε να περάσει και ο άλλο σιλικόν και πήγε 7,5 ώρε. Οπότε, τι να πονέσει η καημένη σιλικόνη. Άρα, ε, πιο πολύ ε, πονούσε. εντάξει, όταν ε, είναι, σπλαχ, είναι σπλαχνικό πόνο. Οκ, okay, αλλά σε, την επόμενη μέρα σηκώθηκα. Τώρα είμαστε στην περίοδο που το έχει άνοιξε ανθό. Το μαλλί έχει μακρύνει, έχει γίνει καταπληκτικό. καταπληκτικό το στήθο στους... κοιτάει ουρανό πια φτού Θυλέ δεν έχουμε βάλει ακόμη διότι. Δεν γουστάρεις. Γιατί δεν γουστάρω πια. Ωραίος. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί και να κάνω τατού που να ξεκινάει από εδώ και να τελειώνει εδώ. Μολόν, λαβέ. ε, <laughs> <laughs> και έτσι μετά. Δεν μπορούσα να γράψω μια ποιήση. Yeah. Ένα στίχο από ένα πάρα πολύ διάσημο ποίημα. Μια, μια χουριζικό. <laughs> μια, μια χουμίρα. <laughs> <laughs> γαμό, γαμό, γαμό. Και είμαστε λοιπόν στη φάση τη ίαση. Το έχεις ξεπεράσει. Ε, έχει ξεπεράσει. το έχει καταφέρει. Νιώθει πιο δυνατή με αυτό. Νιώθει ότι. Εγώ στη θέση σου θα είναι. Τώρα ελάτε να τα πάρετε. Παπαπαπαπα! Ε, νιώθω αυτό ότι πέρασε η σειρά μου. Α, οκ. Okay. Έγινε. Πέρασε η σειρά μου. Το πέρασα με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, δεν το θυμάμαι όλο. Mm -hmm. Γιατί συνέχισα τη ζωή μου κανονικά. Όντω τώρα νιώθω ότι η κάθε μέρα μου είναι πιο όμορφη. Ε, γιατί πράγματα που θεωρούμε δεδομένα δεν τα δίνουμε σημασία και μετά τα βλέπουμε με ένα άλλο μάτι και γεμίζουμε ακόμα πιο πολύ και νιώθουμε τη ζωή μας ακόμα πιο γεμάτη, ακόμα πιο όμορφη, με πολύ περισσότερη αισιοδοξία και αγάπη για όλα, για όλα. Και είναι δυστυχές που χρειάζεται να φας Τέτοια σφαλιάρα στη ζωή σου για να αρχίζει να βλέπει τη ζωή έτσι. Μια, μα περισσότεροι ναι. άνθρωποι παίρνουν μπου τη ζωή του που βλέπουμε όχι μόνο από ανθρώπου γύρω μα, μέχρι και στον κινηματογράφο ναι. ε, υπάρχει αυτό σαν statement ότι ένα άνθρωπο μετά από τεράστια σφαλιάρα, πολύ πιθανόν και θανατηφόρα οριακά ναι. σφαλιάρα, αρχίζει και βλέπει τη ζωή όπω πρέπει να τη βλέπει, και Θετικά, και με θετική δρόμο. προσέγγιση, αισιοδοξία, αγάπη και πολύ χαρά. Εγώ που το βλέπα ήδη θετικά, τι γίνεται τώρα. Πανηγύρι. <laughs> <Άρα>, πανηγύρια. <laughs> <με το laughs> <σημασία> Ωστόσο, είσαι πολύ λιγότερο γκρινιάρα από ότι ήσουν πριν από αυτό. Το παραμικρό ψήγμα μονόχνο τη φύση έφυγε. <laughs> δεν το έχω προσέξει. Έχω προσέξει όμω ότι δεν δίνω σημασία σε μικροπράγματα. Δεν δίνω σημασία στο αν το σπίτι μου είναι καθαρό. Δεν δίνω σημασία αν μου μίλησε στραβά ο μου. Μια λέξη σμπούτα μόλα, πώ το πούμε τώρα. Αυτό και εγώ έτσι είναι... τα λέω. Με τώρα. μια λέξη όλα. Δεν με ε, πολύ παρακινητικό. Ε, είχα περάσει πολύ stress εγώ ένα περίοδο αυτό το διάστημα και ήμουνα σε σύγχυση μόνο και πάω στην Έδεσσα ε, για να περάσω εκεί δύο-τρεις μέρες. Και είναι από πάνω μου και μου λέει... Πω, oh, και εγώ τόσο αγχώδηση ήμουνα στην ηλικία σου. Έ, μετά έπαθα καρκίνο, έμαθα. Και είμαι σε βάση, οκ, σπουδαία <σίλυμα> παρακινητικό, δεν θέλω να το πάθω. <σίλυμα> Αρχίζω να είμαι λίγο πιο στη, <σίλυμα> στη, στη, στη π... μου <σίλυμα> <σίλυμα> <αφού> π... κι εγώ, να το πω έτσι. Ε, Μπα και εδώ θεού πρόσωπο, γιατί ο φόβος δεν είναι μόνο γονιδιακός ο καρκίνος, είναι γονιδιακός και ο φόβος. Γιατί το έπαθη η μαμά της, Φοβόταν μετά. Το έπαθε μαμά μου, φοβάμαι εγώ μετά. όμω η δική μα περίπτωση είχε καλή κατάληξη. Ενώ στην περίπτωση τη η μου έγινε το χειρότερο. Έχω μια άλλη επαφή με τον καρκίνο. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ποτέ έρθει στη ζωή μου. Χτύπα ξύλο, γιατί θα πάθει πανικό τώρα. Ναι, <laughs> <laughs> Είμαι... ναι, έλα με την όπισθεν. <laughs> Καρκίνε, έλα με την όπισθεν. Έχω αυτή πρόληψη. την προσέγγιση. Και, Και πέραν τη πρόληψη, ευθύνεται πάρα πολύ η προσέγγιση της μαμάς μου και η αντιμετώπιση της μαμάς μου σε όλο αυτό. Άλλη δύναμη σου δίνει να ξέρεις πώς είναι και ότι δεν είναι το άγνωστο, να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να τον νικήσεις κι εσύ και ίσως γι' αυτό να είναι παρα... παρακινητικό και για μένα που το ζήσα και το είδα όλο αυτό και ήθελα να το περάσω σε εσά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που ή φοβούνται πάρα πολύ ή πάσχουν από αυτό και κάπως Χάνε το κόσμο σου. Δεν ξέρει τι να πρώτα αντιμετωπίσει, δεν ξέρει τι να προσεγγίσει, πώ. Κάπω λίγο νιώθει κι εσύ. Υπάρχει το γνώρισμα να νιώθει άσχημα ναι. επειδή μπορεί να νιώσει χαρά σε μια περίοδο που είσαι άρρωστο. Και όντω, δηλαδή, πίστευα ότι μπορεί να μα κράξει κάποιο ναι. που θα δει αυτό το βίντεο. Το ότι γελάμε, κάνουμε, ράνουμε ή μπορεί να πούμε καμιά χοντράδα ή οτιδήποτε. Αλλά παιδιά, αυτό είναι. Όταν εγώ έμαθα ότι η μαμά μου έχει καρκίνο. Είπα, το, το πώ το ανακοίνωσα στα κορίτσια ήταν. Χαχά, χα, η μαμά μου έχει καρκίνο και έχει ζώδιο. <laughs> Καλά, μέσα μου έκλεγα, μέσα μου πέθαινα δέκα φορέ. Αλλά η προσέγγιση των πραγμάτων είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να γίνει. Και αντίστοιχα, έκανε και εσύ πράγματα για να ξεχνιέσαι όπω. Το YouTube. Ήταν ένα φοβερό μέσο εκτόνωση γιατί δεν είχα κάπου να εκτονωθώ. Ήμουν μόνη μου και έπρεπε να σταθώ όσο πιο δυνατή μπορούσα δίπλα σου και να μην σε πειράζω. Οπότε κάπου έπρεπε και εγώ να εκτονώνομαι. Πέρασα και εδώ κάπου αρχίζει η αλυσίδα και βγάζει λίγο νόημα με όσα έχω πει μέχρι σήμερα στο YouTube περί ψυχοθεραπεία, περί προβλημάτων, περί όλο αυτό. Στάθηκα όσο πιο α, δυνατή κατά τα δικά μου δεδομένα μπορούσα με το να μην εκφράζω πολύ την τρέλα μου και όταν τελείωσε όλο αυτό και χαλάρωσε ο οργανισμός μου, τότε άρχισα να εκφράζω ε, κρίση πανικού. Στην πρώτη κρίση πανικού πήρα ψυχολόγο κατευθείαν ώστε να το αντιμετωπίσω, προκειμένου να α, είμαι λειτουργική στη ζωή μου. Δεν το άφησα και αυτό να φύγει. Το προτείνω και αυτό, σαν μέθοδο γενικότερα, αν είστε και συγγενεί ανθρώπων ή σύντροφοι ανθρώπων στη ζωή κάποιων που πάσχουν από αυτό και πρέπει κι εσεί να είστε βοηθητικοί απέναντί του γενικότερα. Ε, θέλω να μου πει κάτι πολύ σημαντικό που στην ουσία είναι. Όλο το νόημα του βίντεο. Αν είχε ένα άτομο μπροστά σου που έπασχε από το ίδιο και είχε ένα μοναδικό πράγμα να του πει. Ένα. Και πιο σημαντικό. Ποιο θα ήταν. Να μην φοβάται. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Δεν είναι τόσο τρομερή η αντιμετώπιση του. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η επιστήμη ε, που. Δεν υπάρχει νόημα ούτε να φοβάσαι, ούτε να μαζευτεί το σπίτι σου, ούτε να κλειστείς, ούτε να καθίσει ένα κρεβάτι και να περιμένει να πεθάνει. Η ζωή είναι μπροστά, είναι μια ασθένεια όπω όλε οι άλλε. Στο μέλλον θα αντιμετωπίζεται ακόμη πιο χαλαρά. Αγάπησε το αυτό που έχει. Δηλαδή, όταν ε, το κατάλαβα, του είπα, ε, θα σε φιλοξενήσω για λίγο διάστημα στο σώμα μου θα φάμε πολύ, θα πιούμε πάρα πολύ αλκοόλ, mm. γιατί μετά δεν θα επιτρέπετε. <χει> θα περάσουμε πάρα πολύ καλά οι δυο μας, μετά όμως θα σε αποχωριστώ και οι δρόμοι μας θα χωρίσουν, δεν θα ξανασυναντηθούμε. Είναι κάτι που έχω μέσα μου, ένα, τέλος πάντων, κάποια κύτταρα, mm. που πήραν το στραβό το δρόμο και την άσου τη ζωή. Δικά μου είναι. Δικά μου είναι. Και αποχωριστήκαμε <χει> και τελείω <χει> έλξε το θέμα. Ταξίδι δύσκολο, ταξίδι όμω που άφησε ε, γλυκόπικτη Ναι, είχε ενδιαφέρον. Κάθε στάδιο του ε, με το τρόπο που το βίωνα και με, το, με, τη ματιά που το έβλεπα, έβλεπα τα θετικά του. Δηλαδή, πάω για χημειοθεραπεία. Δεν πάω, πάω για χημειοθεραπεία. Όχι, πάω <laughs> για ανανέωση κυτάρων. Αυτό ah. δεν μου κάνει. Ah. Μου σκοτώνει τα παλιά κύτταρα και βγαίνουν <coughs> καινούρια. <coughs> Τι θα έχω εγώ, λάμψη. Λάμψη, 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 Βόγγι. Μα ευχαριστώ πάρα πολύ που εγώ, σε φιλοξενήσαμε στο κανάλι μας και ήσουν το κεντρικό πρόσωπο του βίντεο και τα είπες υπέροχα και πραγματικά ελπίζω όποιον άνθρωπο α, βοηθήσει αυτό το βίντεο να λειτουργήσει όσο πιο ελπιδοφόρα γίνεται. Ελπίζω να έχετε κι εσείς ανθρώπους δυνατούς δίπλα σας τόσο. Και να του θαυμάζετε, είσαι είδωλο. Είσαι το είδωλό μου. Είσαι, είσαι το είδωλό μου. <laughs> Μπράβο, μάλλον. Και είναι ευχαριστώ, κάτι ευχαριστώ, που ευχαριστώ. θέλαμε να το κάνουμε εδώ και δύο χρόνια και ήταν πολύ καλωμένη κι αυτή να το κάνει, αλλά μου έλεγε: Ε, κάτσε να βάλω πρώτα βυζιά. Να είναι έτσι λίγο πιο ολοκληρωμένο το έχεις βιώσει στο όλο του, ναι, για να ναι. μπορέσει ναι, να πει για... Για τα στάδια. Να τελειώσω όλη τη διαδικασία, Αυτό. να κάνω όλο το ταξίδι και στο τέλο του ταξιδιού να σα πω πώ πέρασα. Αυτό ακριβώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα, αν ήσασταν μαζί μα μέχρι εδώ. Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να βιώσετε ε, ό,τι ε, είπαμε ε, από ιστορίε και εμπειρίε. Ε, ωστόσο, και αν το βιώσετε, το μήνυμα είναι πάρα πολύ θετικό. Μην φοβάστε, ελπίδα υπάρχει. Αρκεί να υπάρχει και κατάλληλη όρεξη για ζωή. Κανεί δεν μπορεί να μα σταματήσει. Ε, μόνο εμείς μπορούμε να σταματήσουμε ό,τι θέλουμε. Είσαι υπέροχη. Μπράβο. Mm -hmm. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με ένα φαν βίντεο. Σας φιλούμε γλυκά. Φιλάκια πολλά. Mm -hmm.